πρώην γνωρίζετε, ναι, ναι. Θα μας τα κάνετε σύντομα. Το ασφαλιστικό είναι το πρόβλημα πέρα από την οικονομική ανάκαμψη. Ωραία. Συσχετίζεται με την ανεργία και ότι αν δεν αντιμετωπιστεί η ανεργία δεν μπορούμε να έχουμε σοβαρό ασφαλιστικό και βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε όμως σε μια κρίσιμη κατάσταση και μέχρι να αυξηθεί η ανεργία που δεν μπορεί να γίνει μέσα σε, να μειωθεί η ανεργία που δεν μπορεί να γίνει μέσα σε πολύ. Πρέπει να βρεις ανορθόδοξους τρόπους. Ένας είναι η μείωση των συντάξεων, την ξέρουμε. Mm-hmm. Την προτείνει η Τρόικα, την έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς επιχειρούμε να βρούμε άλλους τρόπους στήριξης του ασφαλιστικού, ανάμεσα στους οποίους είναι και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη στήριξη. Όχι μόνο να είμαστε τρεις μήνες κυβέρνηση και επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία για πρώτη φορά. Ωραία. Κλείνω το κομμάτι ασφαλιστικό. Θέλω να κάνω όμως ένα σχόλιο. Ξέρετε, ακούσαμε και από τα ρεπορτάζ και μαθαίνουμε και όλοι ότι ένα από τα βασικά θέματα διαφωνίας με τους εταίρους αυτή την περίοδο είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και το αναφέρω να το ακούσουν οι ακροατές μας για να καταλάβουμε ότι αυτά τα περί τεμπέλη των Ελλήνων, περί ότι δεν σας εμπιστευόμαστε και θέλουμε να έχετε ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς και καλά δημοσιονομικά, διότι είσαστε λίγο εκεί στον νότο παράξενοι, είναι όλα εκ του πονηρού. Το βασικό πρόβλημα είναι πολιτικό πρόβλημα. Ανάμεσα σε μια συντηρητική νεοφιλελεύθερη πολιτική που πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν κανένα διαπραγματευτικό όπλο, καμιά διαπραγματευτική ισχύ. Γιατί προσέξτε, οι συλλογικές συμβάσεις με τις οποίες διαφωνούν σφόδρα αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά της χώρας. Θα επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Άρα, να καταλάβει και η ελληνική κοινωνία η οποία θα κληθεί να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις. Γιατί είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Τι εννοείται. Θα κληθεί να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις. Όποτε χρειάζεται. Ξεκάθαρα μιλάω. Ότι, δημοψήφισμα. Οποτεδήποτε χρειαστεί ο ελληνικός λαός να μιλήσει γιατί τα πράγματα είναι κρίσιμα, όπως ορίζει το Σύνταγμα και η αστική δημοκρατία, θα μιλήσει. Θέλω όμως να το ξέρει ο πολίτης. Ότι εδώ δεν έχει να κάνει με δημοσιονομικά μόνο. Έχει να κάνει μια πολιτική αντίληψη την οποία υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ το βρίσκω συνεπές. Αλλά είναι μόλις 15 χρόνια. Δεν είναι τα χρήματα και η δικιά μας υποτίθεται αυθαιρεσία. Σήμερα αποκαλύπτεται το υποκριτικό προσωπείο του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Στην ένδειξη του δείκτη της ανεργίας,